Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλησπέρα σας. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η τηλεόραση του Αντένα σε ζωντανή σύνδεση θα σας μεταδώσει το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μαζί μας την περιγραφή του παιχνιδιού, για όλα θα σας συμβούνται από το ρεπορτάζ του παιχνιδιού του πάγκου των δύο ομάδων, θα είναι ο Κώστας Έξαρχος. Διαιτητή της συνάντησης είναι ο Βίλιαμ Κόλλερ από τη Σλοβακία και ο Πασκάλ Ντοριζόν από τη Γαλλία. Τους βλέπετε άλλωστε στον δέκτη, δεξιά είναι ο Κόλλερ, αριστερά είναι ο Ντοριζόν. Θα επιστρέψουμε στα στούντιο του Αντένα, θα είμαστε σε λίγο ξανά μαζί σας για την περιγραφή του παιχνιδιού. Επιστρέψαμε και πάλι κυρίες Δεσμίδες και κύριοι στο Νέο Φάληρο. Τώρα γίνεται η παρουσίαση του Ολυμπιακού. Η μέρα ξεκίνησε πολύ άσχημα για το ελληνικό μπάσκετ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχασε στη Μόσχα από τη Δυναμό με 88-81, το είδατε άλλωστε και πριν από λίγο στα νέα του Αντένα. Ενώ στο ημίχρονο ο Πανιόνιος χάνει από την Team System Bologna στο γήπεδο της Γλυφάδας με 52-41. Ας ελπίσουμε ο Ολυμπιακός να καταφέρει να κερδίσει την ΤΣΣΚΑ, η οποία άλλωστε πέρυσι τον κέρδισε και αν θυμόσαστε εκείνη ήταν η καθοριστική, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να αναγκαστεί να παίξει δύο φορές με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και να μην καταφέρει να πάει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στο Παρίσι. Η ομάδα της ΤΣΣΚΑ είναι ανανεωμένη, καθώς από την περισσινή σπουδαία ομάδα, σπουδαία ρωσική ομάδα, την οποία αν θυμηθείτε ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι. Έφυγε λοιπόν ο Ευγένη Κισουρίνο, ο οποίος έπαιξε στην Τζιμπόνα, θα το θυμόσαστε άλλωστε στα παιχνίδια που έδωσε ο Ολυμπιακός. Ο Βασίλη Καράσεφ που αγωνίζεται στην Εφές Πίλσεν. Ο Λετωνέος ο Γκουντάρας Βέτρα που αγωνίζεται στην Γαλατασεράι και ο Τζούλιος Μόσου που πριν από λίγο μετεγράφηκε στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα η ΤΣΣΚΑ είχε προσπαθήσει να τον αποκτήσει και πάλι, αλλά ποιος μπορεί να πλησιάσει τα χρήματα που δίνουν πλέον οι ελληνικές ομάδες για την απόκτηση ξένων παικτών. Να δούμε τώρα ποιοι ήρθαν στην ρωσική ομάδα. Καταρχήν ήρθαν δύο σπουδαίοι αθλητές. Ο Σεργέι Μπαζάρβιτς από την Δυναμό, ένας από τους καλύτερους playmakers στην Ευρώπη. Και ο Βαλερί Νταϊνένκο, ο Λευκορώσος, και αυτός από τη Δυναμό, ένας σπουδαίος forward, πολύ καλός σουτέρ, επικίνδυνος παίκτης. Υπάρχει ο Μάρκος Γουέμπο, Αμερικανός, επίσης ο Άντων Γιουντίν, ο οποίος ήρθε από την Aquarius Volkograd, ο Αλεξάνδρ Γκουντόροφ, που ήρθε και αυτός από την ίδια ομάδα, και ο Αλεξάνδρ Μπασίμοφ, ο οποίος ήρθε από τη Σαμάρα. Αυτός είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Στάνισλαβ Ρέμιν, ο προπονητής της ρωσικής ομάδος, ένας από τους καλύτερους playmaker που ανέδειξε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα τον θυμόσαστε. Ήταν με την τελευταία μεγάλη φουρνιά, μάλλον την πρώτη τελευταία μεγάλη φουρνιά της ρωσικής ομάδας, όταν την περίοδο 81-82 ο Παναθηναϊκός απέκτησε την ΤΣΣΚΑ για να περάσει αυτό στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Ερέμιν μαζί με τον Μίσκιν, μαζί με τον Λοπάτοφ, τον Ταρακάνοφ, συνέθεταν μια πραγματικά σπουδαία ομάδα. Αργότερα η ΤΣΣΚΑ, όπως και όλο το ρωσικό μπάσκετ, έβγαλε μια ακόμα σπουδαία φουρνιά αθλητών. Θα θυμηθούμε τον Μιχαήλοφ, τον Φετίσοφ, ο Μιχαήλοφ που κάνει μια σπουδαία καριέρα στην Ρεάλ φέτος. Η τελευταία της φουρνιά ήταν αυτή η περισσινή, παίκτες όπως ο Κισούριν, όπως ο Καράσεφ, σπουδαίος playmaker για αυτός. Κισούριν, αν θέλετε μια προσωπική μου εκτίμηση, μαζί με τον Νίκο Οικονόμου, ίσως η σπουδαιότερη σε ποιότητα power forward στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Παίκτες πάνω από 2-5, ακολουθούν στους ευνηδιασμούς, παίκτες που έχουν πολύ καλή άμυνα, που συμμετέχουν στα ρεβάν, που σουτάρουν, αν θέλετε, με τρομακτική ευχέρεια από έξω από τη γραμμή των 6-25. Πολλά έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι η ΤΣΣΚΑ ήταν δεύτερη στον πρώτο όμιλο, στον όμιλο δηλαδή που συμμετείχε ο Πανιόνιος στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πίσω από την Ιταλική Στεφανέλ, την οποία θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα Ολυμπιακό στο Μιλάνο. Είχε μαζί με τη Μακάμπη 16 βαθμούς. Και να σας θυμίσουμε ότι σε αυτό το πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η ΤΣΣΚΑ κέρδισε δύο φορές εκτός έδρας, κέρδισε τη Μακάμπη στο Τελαβίβ με 78-77 και κέρδισε στη Γαλλία τη Λιμός. Μια από τις σπουδαιότερες, επαναλαμβάνω, ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι εκτός όλων των άλλων, εκτός από τα 26 πρωταθλήματα της Σοβιετικής Ένωσης, εκτός από τα 6 πρωταθλήματα Ρωσίας, έχει τρία πρωταθλήματα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τα κύπελα πρωταθλητών, όπως λεγόντουσαν την εποχή που η ΤΣΣΚΑ κατακέρδισε. Οι κοπέλες του Ολυμπιακού μέσα στο τερέν προσφέρουν θέαμα. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με το River σε ρόλο playmaker, το Σιγάλα σε ρόλο shooting guard, ο Γαλακτερός σε ρόλο small forward, ο Φασούλας με το Βέλπ θα είναι το δίδυμο κοντά στα καλάθια. Οι Ρώσοι τώρα θα ξεκινήσουν με τον Μπαζάρεβιτς λογικά σε ρόλο playmaker, ο Κουντέλιν θα παίξει δίπλα του, ο αριστερόχειρο καλό σουτέρ σε ρόλο shooting guard, και ο Γουέμπ είναι αριστερόχειρο, φαντάζομαι θα παίξει κοντά στο καλάθι μαζί με τον Πανόφ σε ρόλο small forward. Πρέπει να παίξει ο Νταϊνένκο με το νούμερο 15, επαναλαμβάνω, Νταϊνένκο, Κουντέλιν και Μπαζάρεβιτς θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.
καλοί παίκτες απειλούν από την περιφέρεια. Άλλωστε η ρωσική σχολή πάντοτε είχε καλούς σουτέρ, καλή ποιότητα σουτέρ. Και με τα γραφή του Βασίλη Καράσεφ στην Έφες Πίλσεν συνέθεσε για την τουρκική ομάδα ένα εκπληκτικό τρίδημο, ένα εκπληκτικό τρίο από την περιφέρεια. Θυμηθείτε ότι μαζί με τον Βασίλη Καράσεφ στην ίδια ομάδα παίζει ο Σάριτσα και αυτός κλασικός σπουδαίος σουτέρ, αλλά και ο Νομόσκι. Μια, επαναλαμβάνω, από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές ομάδες στην περιφέρεια, όπως άλλωστε και η ΤΣΣΚΑ. Όχι καμία σχέση με την περσινή, αλλά μια ομάδα που πάντοτε θέλει προσοχή. Όλα έτοιμα λοιπόν για το τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός, που επαναλαμβάνω, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το περιφερειακό μπάσκετ της ρωσικής ομάδος. Πρέπει να πιέσει στο μισό γήπεδο, ίσως σε όλα τα σουτ που θα γίνουν από την περιφέρεια. Να μεταφέρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Ο Φασούλας με τον Βέλπ δεν πρέπει να έχουν προβλήματα με τον Πανόφ και τον Βέμπ. Όλα όμως αυτά θα τα δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Στο τζάμπολ, η πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, αφού ο Φασούλας κέρδισε το τζάμπολ, ο Ρίβερς στην πρώτη επίθεση με αντίπαλο τον Μπαζάρεβιτς. Ο Σιγάλας με τον Κουντέλιν. Είναι απορία άξιο βέβαια πως παίκτες σαν τον Καράσεφ, τον Μπαζάρεβιτς, τον Κισούριν δεν γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης, εντός αγωγικών βέβαια, δηλαδή δεν γίνονται αντικείμενα μεταγραφών από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Μόνο η Ρεάλ φέρθηκε έξυπνα και πήρε ένα σπουδαίο αθλητή σαν τον Μιχαήλοφ. Ο Σιγάλας με τον Κουντέλιν. Ο Βέλπ μακριά από το καλάθι. Ο Ρίβερς με τον Μπαζάρεβιτς. Ο Σιγάλας με τον Πανόφ. Ο Σιγάλας θα κάνει τη δίσδυση. Υπάρχει σφύριγμα από τον Κόλερ, τον Σλοβάκο διαιτή. Το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού από τον το νούμερο 6 από τον Πανόφ. Ο Γιώργος Σιγάλας στην γραμμή από όπου εκτελούν τη βολές. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Ερέμι σκεπτικός και πολύ ψύχρωμος στον πάγκο του. Και τώρα 2-0 για την ελληνική ομάδα. Μπαζάρεβιτς με τον Ρίβερς. Άμυνα man-to-man και για τον Ολυμπιακό. Πάνω στον Πανόφινο Γαλακτερός. Γουέμπ αριστερό χειρκή. Αυτός ο Φασούλας καθυστέρησε. Εντυπωσιακά ο Σιγάλας. Ο Βέλπ θα συγκρατήσει την μπάλα και τώρα Ρίβερς. Ολυμπιακός που θέλει να βρει ένα γρήγορο ρυθμό. Ρίβερς θα κάνει τη δίσδυση. Υπάρχει το κόψιμο από τον Πανόφ, αλλά σαν να μην έγινε. Καθώς ο Ντοριζόν, ο Πασκάλ Ντοριζόν, ο δεύτερος διαιτής, ο Γάλλος, είχε σφυρίξει το φάουλ του Μπαζάρεβιτς στο ξεκίνημα της διείσδυσης του Ρίβερς. Σιγάλας επανέφερε για το Ρίβερς. Καλακτερός με τον Κουντέλι. Ο Βέλπ θέλει να παίξει κοντά στο καλάθι. Έγινε το λάθος, ο Κουντέλι έκλεψε την μπάλα, ο Φασούλας έχει επιστρέψει, ο Κουντέλι τον τράβηξε μακριά από το καλάθι και πλονεκτούσε. Έκανε τη διείσδυση χωρίς επιτυχία. Ευτυχώς για τον Πανολυμπιακό. Ρίβερς 3 μέναν. Για να δούμε. Για τον Σιγάλα 4-0 για τον Ολυμπιακό. Μπαζάρεβιτς. Κουντέλιν από τον Νταϊμένκο με τον νούμερο 15. Το μαρκάρισμα το οποίο είχε αναλάβει ο Βέλπ. Ο Βέλπ πρέπει να τον ακολουθήσει και μακριά. Ο Νταϊμένκο είναι καλό σουτέρ. Μπαζάρεβιτς. Πάσα προς τον Νταϊμένκο δεν βγήκε. Μπαζάρεβιτς έγινε δέκτης μπάλας. Φασούλας πρώτη πάσα στο Ρίβερς. Ολυμπιακός στα αυτά τα πρώτα λεπτά δείχνει τρομερή διάθεση για γρήγορο ρυθμό. Στην προσπάθεια του να συγκρατήσει την μπάλα Πανόφ θα πατήσει την τελική γραμμή. Αυτός είναι ο δέκτης ο Σεργέι Πανόφ. Και ο Σιγάλας ήταν ο παίκτης που θα επαναφέρει όπως πάντα άλλωστε από την τελική γραμμή την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ο Ρίβερς. Νταϊμένκο και Κουντέλι την παγίδα. Γαλακτερός για τρεις. 7-0 το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Θέλει προσοχή όμως το παιχνίδι. Δεν ξεγελιόμαστε. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε πάρει μια διαφορά 8 πόντων, αλλά τελικά έχασε. Ο Φασούλα θα σταματήσει το Γουέμπ. Άλλωστε ταιριάζει. Ο Γουέμπ είναι αριστερόχειρας και πέφτει πάνω στο δεξί το καλό χέρι του Φασούλα. Υπάρχει σφύριγμα του Ντοριζόν για φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα στη συνέχεια της φάσης. Κοιτάξτε ξανά. Η προσποίηση του Γουέμπ. Ο Φασούλα τον ακολουθεί. Θα τον σταματήσει με το δεξί χέρι, επαναλαμβάνω, ταιριάζει καθώς είναι αριστερόχειρας ο Γουέμ. Και στη συνέχεια στην προσποίηση έχουμε το φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα. Γουέμ και τώρα Κουντέλι. Παραμένει ένας εξαίρετος σούτερ. 7-3. Ρίβερς με τον Μπαζάρεβιτς. Ο Γαλακτερός με τον Κουντέλι. Υπάρχει μια αλληλοκάλυψη στο man-to-man από την ρωσική ομάδα. Ο Βέλπ βγήκε ψηλά για το screen. Γαλακτερός και ο Φασούλας ψηλά για screen. Σιγάλας έγινε
Παραλίγο έγινε το λάθος, ο Γαλακτερός επανέφερε στο Σιγάλα για τρεις. Την μπάλα αναπήδησε πάνω στη Στεφάνη. 13 για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε ξανά. Την μπάλα αναπηδά, πρέπει να κουμπά και λίγο στο ταμπλό. Web πάνω σε άμυνα, ο Φασούρας τον ακολούθησε. Την μπάλα κατέληξε στο Βέλπ, Rivers. Έχει φύγει ο Γαλακτερός, έχει φύγει ο Φασούλας. Ο Rivers κάνει την δίσκηση, προσπάθησε να βρει το Φασούλα χωρίς επιτυχία. Δεμέκο για τον Μπαζάρεβιτς. Κουντέλιν σε μαρκάριστο καθυστέρησε ο Σιγάλας που πάει να καλύψει να βγει πάνω του. Ο Γαλακτερός θα συγκρατήσει την μπάλα. Rivers δεν βγήκε πάσα. Ο Κουντέλιν μπήκε στην πορεία της και τώρα ο Σιγάλας. Γαλακτερός με τον Πανόφ ο οποίος τον ακούμπησε. Να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται η επαφή του αμυντικού με το σώμα του επιτιθεμένου. Ο Κόλλερ κοντά στη φάση. Καταλόγησε το φάουλ. Η πρώτη αλλαγή για τον Ερέμιν. Με το νούμερο 8 είναι ο Κορνέιφ που περνάει στο παιχνίδι. Ο Ανδρέι Κορνέιφ στη θέση του Γουέμ. Ο Rivers άλλαξε την μπάλα με το Σιγάλα. Υπάρχει σφύριγμα του Ντοριζόν για φάουλ. Αυτή τη φορά έχω την εντύπωση δίνει του Κορνέιφ που μόλις πέρασε στο παιχνίδι. Αυτός τον δέκτη σας είναι ο Ανδρέι Κορνέιφ με ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά. Και τώρα ο Γιώργος Σιγάλα στη γραμμή από όπου εκτελούν οι βολές. Το 13 για τον Ολυμπιακό θα παραμείνει. 7 πόντι μέχρι στιγμής για τον Γιώργο Σιγάλα. Και τώρα 8 πόντι. Και 11-3 ο Ολυμπιακός αποκτά διαφορά 8 πόντων. Κουντέλι. Κορνέεφ, Μπαζάρεβιτς που βγήκε από τα σκριν. Κουντέλι με το Σιγάλα. Σιγάλα θέλει να μαρκάρει πάνω στο σουτ. Βάλτε θα καταλήξει, έχω την εντύπωση τον Κορνέεφ. Ο Φασούλας θα κάνει το δεύτερο κόψιμο στο παιχνίδι. Ο Βέλπ θα συγκρατήσει την μπάλα. Σιγάλας. Σκαστή πάσα στο Γαλακτερό. Ο Γαλακτερός έδειξε να ευνηδιάζεται. Συγκράτησε την μπάλα, την άφησε στο καλάθι της ΤΣΣΚΑ και 13-3. Ενώ πρέπει να υπάρχει το πρώτο time out που ζητά ο Στάνες Λαβερέμι. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς επεσήμανε στους παίκτες του ότι πρέπει να συνεχίσουν στον ίδιο έντονο ρυθμό, δυνατά στην άμυνα, να προσέχουν τον Κουντέλιν, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει τη ζημιά και όταν μπορούν να φεύγουν γρήγορα στην αντεπίθεση σε φνηδιασμούς. Ο Rivers πέρασε την μπάλα πίσω από την πλάτη για το Φασούλα που θα την αφήσει στο καλάθι της ΣΕΣΕΚΑ. Διαμαρτύρεται και για φάουλ ο σέντερ του Ολυμπιακού, 15-3. Και ξανά η φάση, κοιτάξτε. Την υπέροχη τρίπλα του Rivers πίσω από την πλάτη. Βλέπει το Φασούλα που έρχεται τρέιλερ στον ευνηδιασμό. Ακολουθεί δηλαδή τον ευνηδιασμό. Κουντέλιν. Πανόφ. Νταϊμένκο αμέσως για τον Κορνέεφ. Έξοχη πάσα του Νταϊμένκο. Ο Κορνέεφ δεν είχε πρόβλημα. 15-5. Και ξανά η όμορφη ενέργεια των Ρώσων. Ο Rivers θα αφήσει το Σιγάλα. 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτού. Βέλπ, Φασούλας και τώρα Γαλακτερός με τον Κουντέλι. Ο Rivers με τον Μπαζάρεβιτς. Και τώρα ο Βέλπ. Πρόσωπο στο καλάθι με τον Νταϊμένκο. Ο Λευκορώσος μάλλον, ο Νταϊμένκο δεν είναι Ρώσος, είναι Λευκορώσος, δεν τον ακολούθησε. Ο Βέλπ έκανε το σκορ 17-5. Κουντέλιν, ο Νταϊμένκο βγαίνει ψηλά για τα σκρίνο. Κουντέλιν προσπαθεί να περάσει την εσωτερική. Υπάρχει φάουλ του Σιγάλα που καταλογίζεται από τον Ντοριζόν. Πρώτο φάουλ για τον Γιώργο Σιγάλα. Και ξανά, καθαρά με το δεξί χέρι, ο Σιγάλας προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Στην προσπάθεια, επαναλαμβάνω, του Κουντέλιν να περάσει από την εσωτερική. Ο Κουντέλιν θα επαναφέρει. Για τον Κορνέεφ και πάλι ο Κουντέλιν. Έγινε αλλαγή. Σιγάλας έμεινε με τον Κορνέφ, Νταϊμένκο, ο Βέλκ δεν τον ακολούθησε, 17-7. Αυτός στον δέκτη σας είναι ο Βαλερίν Νταϊμένκο. Παναλαμβάνω, πέρυσι έπαιζε στη Δυναμό. Βέλκ με τον Νταϊμένκο να τον ακολουθεί. Φασούλας με τον Κορνέφ. Σιγάλας, Ολυμπιακός που πρέπει να κουβαλεί στην μπάλα χαμηλά στο καλάθι. Γαλακτερός πάνω σε άμυνα το σουτ. Κουντέλιν θα πάει πιο γρήγορα από όλους πάνω στην μπάλα. Κορνέεφ, Πανόφ, Νταϊμένκο και πάλι ο Πανόφ με το Γαλακτερό. Κορνέεφ,
17-9. Και τώρα ο Ρίβερς, επαναλαμβάνω, όταν ο Ολυμπιακός δεν βγάζει τον εφηδιασμό, καλό θα είναι να εκμεταλλευτεί τη διαφορά που έχει ο Φασούλας και ο Βέλτ με τον Κορνέφ και τον Νταϊμένκο. Φασούλας με τον Κορνέφ στην πλάτη του. Φασούλας να κρατήσει την μπάλα. Υπήρξε παρέμβαση από τον Κουντέλη, από την εντύπωση. Όχι, από τον Κορνέφ. Θα δούμε τη φάση. Υπάρχει time out που έχει ζητήσει αυτή τη φορά του Σανίβκοβιτς. Αναρωτιέμαι αν το time out, Κώστα, έχει σχέση με καλύτερο προσανατολισμό στην επίθεση ή με κάποιες καινούριες λύσεις όσον αφορά την αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν δόθηκαν εντολές να μαρκαριστούν παίκτες όπως ο Μπαζάρεβιτς, να μην του δοθεί διάδρομος ή ο Νταϊμένκο να μην πηγαίνει πιο εύκολα στο καλάθι. Όχι, Κώστα, το πρόβλημα φαίνεται να είναι στην επίθεση. Εκεί στάθηκε ο Ντούσαν Νίκοβιτς, τόνισε στους παίκτες του ότι πρέπει να ανοίγονται πιο πολύ στο γήπεδο, να ξεκινάνε από μακριά για να μπορεί είτε ο Ντερίβερς να παίζει ένα εναντίον ενός, είτε να βγάζει πάσες στον Φασούλα και στον Μπέλ που υπερτερούν σε ύψος. Να ο Ρίβερς, μπάλα θα καταλήξει στον Σιγάλα μετά την προσπάθεια του Αμερικανού. 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 17-9 της ΤΣΣΚΑ. Καλακτερός με τον Μπουντέλη. Σιγάλας με τον Πανόφ να μην τον ακολουθεί. Σιγάλας για 3 με ταμπλό. Ο Βέλτ. Και αυτός με ταμπλό αλλά με καλύτερες προϋποθέσεις γιατί δεν είχε καλή ισορροπία στο σώμα του. Το κόψιμο του Σιγάλα πάνω στον Πανόφ ο οποίος δείχνει να εθνιδιάζεται. Καλακτερός προσπαθεί να αποφύγει τον Κορνέφ, υπάρχει φάουλ που καταλογείται από την Τορζόν. Στην προηγούμενη φάση οι Ρώσοι διαμαρτύρθηκαν ότι το καλάθι πρέπει να μέτραγε. Αν μπορούμε να την ξαναδούμε, ίσως υπάρξει δυνατότητα να έχουμε άποψη. Εδώ κοιτάξτε, η μπάλα δεν φαίνεται. Έχω την εντύπωση ότι αδίκως διαμαρτύρονται οι Ρώσοι, ούτε επαφή με το ταμπλό, ούτε τίποτα. Στην άνοδο Σιγάλα τη βρήκε. Σωστά οι δύο διαιτητές διέταξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πανόφ. Για τον Κουντέλιν. Περνάει από την εσωτερική μπαλά έξω στον Πανόφ. Πανόφ που θα κάνει τη διείσδυση για τον Κορνέφ που παίζει έξυπνα χωρίς την μπάλα. Εκμεταλλευόμενος τις διείσδυσεις, νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Σωστά. Υπάρχει φάουλ του Βέλτ. Ο Βέλτ παγκάλιασε από πίσω τον Μοργκούνοφ που πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Νταϊμένκο. Κουντέλιν στην επαναφορά, δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Μπακατσιάς και ο Νάκητς ετοιμάζονται. Μπαζάρεβιτς. Φασούλας. Μοργκούνοφ προσπάθησε να την επαναφέρει. Ξανά επίθεση για τη ρωσική ομάδα των 30 δευτερολέπτων. Εδώ από το πόδι του Κρίστιαν Βέλπ. Κορνέεφ και τώρα Κουντέλιν. Θα κάνει το πάτημα, όμορφη ενέργεια, ευτυχώς χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τη ρωσική ομάδα. Ο Φασούλας πήρε την μπάλα, είδατε τον Κορνέφ πως μάρκαρε τον Έλληνα σέντερ με κύριο στόχο βεβαίως να αποτρέψει την πρώτη πάσα που δημιουργεί την προϋπόθεση για τον εφηδιασμό. Rivers. Γαλακτερός με τον Κουντέλιν. Ο Σιγάλας. Του Μουργκάνου. Ο Βέλπ θα πέσει, υπάρχει τζάβολ. Στηρίχθηκε ταυτόχρονα από τους δύο διαιτητές. Ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Οι δύο αλλαγές του Ολυμπιακού έγιναν. Ο Μπακατσιάς και ο Νάκητς πέρασαν στη θέση του Σιγάλα και του Γαλακτερού. Όπως επίσης και ο Βέμπ πήραν στη θέση του Κορνέεφ. Και με το νούμερο 12, ζητώ συγγνώμη, ήταν και ο Γκουντούροφ που πέρασε στη θέση του Μπαζάρεβιτς. Κουντούροφ πήρε το φάουλ στην προηγούμενη φάση. Κουντέλιν για τον Βέμπ. Θα προσπαθήσει να καρφώσει ο Φασούλας, θα λιώσει την προσπάθεια του Αμερικανού. Θα γίνει και το λάθος. Πολύ γρήγορα ο Κουντούροφ διάβασε, αν μου επιτρέπετε, την πρόθεση του Φασούλα. Πανόφ για το Βέμπ. Νέο κόψιμο από το Φασούλα και το κάρφωμα με δύναμη από τον Μοργκούνοφ. Rivers. Πάντα ο Rivers βγήκε και ο Γουέμ να κάνει την παγίδα. Φασούλας για τον Βέλτ. Rivers και πάλι. Νάκητς.
για τον Βέλπ. Βέλπ προσποιείται, πλησιάζει. Χωρίς καλές προϋποθέσεις του σιούτ. Σημασία έχει ότι ο Γερμανός πέτυχε το καλάθι. 21-11. Η διαφορά στους 10 πόντους, 11 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κουτούροφ για τον Πανόφ. Κουντέλιν. Νταϊμέγκο ξανά ετοιμάζει να περάσει το παιχνίδι. Κουντέλιν για 3. Μπάλα από τον Βέλτ θα σπρώξει. Ο Γουέμπ θα προσπαθήσει να καρφώσει νέο καταπληκτικό κόψιμο από τον Βέλτ. Ο Γουέμπ έχει δύο εφιάλτες σήμερα. Πρέπει να είναι το τέταρτο κόψιμο που γίνεται στον Αμερικανό. Τα τρία, αν θυμάμαι καλά, τον Παναγιώτη Φασούλα. Το τέταρτο από τον Βέλτ. Αλλαγές στο παιχνίδι. Αυτός τον δέκτη σας είναι ο Μάρκους Γουέμπ. Ο Νταϊμέγκο ξαναπέρασε στην πεντάδα της ΤΣΣΚΑ στη θέση του Πανόφ. Ενώ και ο Κορνέβ. Εδώ ξανά η φάση. Κοιτάξτε, ο Βέλφ έχει πάρει τα βήματα. Ακολουθεί τον Αμερικανό, θα το σταματήσει πάνω στη Στεφάνη. Και ενώ η μπάλα εννοείται ότι είναι στην άνοδο. Ο Μπακατσιάς επανέφερε την μπάλα στο Rivers. Παπα-Νικολάου. Του πέρασε στη θέση του Βέλπ. Χαμήλωσε το σχήμα του Ολυμπιακού ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Νάκιτς. Μπακατσιάς. Θα κάνει τη διείσδυση της καστής πάσας στο Φασούλα που θα πάρει το καθαρό φάουλ από τον Κορνέεφ. Κορνέεφ, Νταϊμέγκο, Κουντέλιν, Κουτόροφ και ο Μοργκούνοφ είναι οι πέντε. Ο Πανόφ και ο Μπαζάρεβιτς ο δέκτησος. Παναλαμβάνω, αφήνει 5 για την ρωσική ομάδα. Η πρώτη βολή, ελεύθερη βολή από το Φασούλα. Το σκορ θα γίνει 22-11. 6 rebound μέχρι στιγμής από τον Παναγιώτη Φασούλα. Και 5 κοψίματα μέχρι στιγμής. Κουντόροφ. Νταϊμέγκο. Ο Παναγιώτης έβαλε σωστά το σώμα του. Η πάσα προς τον Κορνέεφ δεν βγήκε. Μπακατσιάς. Μπακατσιάς καστή πάσα στον Παπα-Νικολάου. Οι προσποιήσεις. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Μοργκούνοφ. Κουντέλιν. Φάουλα από τον Μπακατσιά. Το καλάθι δεν μετράει. Με το νούμερο 10 ο Γιουντίν θα περάσει στη θέση του Μοργκούνοφ. Για 3 από τον Κουντόροφ. Αλεξέη Κουντόροφ. 23-14. Η διαφορά στους 9 πόντους. Rivers με τον Κουντόροφ. Πάντα ο Rivers προσποιείται. Νάκιτς. Και τώρα ο Μπακατσιάς. Rivers και πάλι. Νάκιτς με τον Πανόφ. Ο Φασούλας κοντά στο καλάθι. Ο Νταϊμέγκο αλλίωσε το σούτ. Δεν το σταμάτησε, αλλά ανάγκασε τον Φασούλα να μην στείλει σωστά την μπάλα στο ταμπλό. Από τον Νταϊμέγκο στον Πανόφ. Και τώρα Κουτόροφ. Κουτόροφ θα κάνει τη δίσδυση. Υπάρχει σφύριγμα του Κόλλερ. Και έχω την εντύπωση στο δεύτερο φάουλ του Φασούλα ότι ίσως σωστά να διαμαρτύρονται οι Ρώσοι. Κοιτάξτε, εδώ γίνεται το φάουλ. Άρα το καλάθι μάλλον έπρεπε να μετρήσει. Και πέτυχε στη συνέχεια Κουτόροφ. Ο Βέλπ θα περάσει τη θέση του Παναγιώτη Φασούλα. Και ο Κουτόροφ στην επαναφορά. Με τον Κορνέεφ. Και πάλι Κουτόροφ. Νταϊμέγκο με τον Παπα-Νικολάου. Τον έφερε κοντά στο καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου κάνει ένα πάρα πολύ καλό άλμα. Βέλπ. Και τώρα ο Rivers. Ο οποίος έκανε τρίπλα κάτω από τα πόδια. Προσποίηση. Νάκιτς. 26-14. Με τους 3 πρώτους πόντους για τον Φράνκο Νάκιτς. Κουντόροφ. Θα γίνει το λάθος. Ο Νάκιτς θα κλέψει την μπάλα. Ο Παπα-Νικολάου δεν θα προλάβει. Επίθεση για την ΤΣΣΚΑ. Φαντάζομαι θα παρατηρείτε ότι στις άστοχες επιθέσεις των Ρώσων υψηλοί πως μαρκάρουν την μπάλα. Είτε στον Βέλπ, είτε στον Παπα-Νικολάου, είτε στο Φασούλα που έπαιζε πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω με απότερο σκοπό
ο Ολυμπιακός να μην κάνει την πρώτη πάσα και έτσι να μην δημιουργήσει την προϋπόθεση για τον εθνιδιασμό. Σύρμα του Κόλλερ για φάουλ του Νάκητς πάνω στον Πανόφ. Σιγάλας θα περάσει τη θέση του Ρίβερς. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Γιουντίνη στην επαναφορά. Το κόψιμο του Σιγάλα. Μπακατσιάς. Σιγάλας και πάλι με αντίπαλο τον Κουτόροφ. Παπα-Νικολάου. Μπακατσιάς. Νάκητς. Μπακατσιάς και πάλι με... προσπαθεί να αποφύγει τον Πανόφ. Προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στον Παπα-Νικολάου. Στον Βέλψη, το συγγνώμη. Ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί, ο Βέλψη προσπαθεί, θα συγκρατήσει την μπάλα. Η οποία θα αναπηδήσει δύο φορές στη στεφάνη των Ρώσων. Τελικά από τα χέρια του Νταϊμένκο, έχω την εντύπωση. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Σιγάλας επαναφέρει στον Βέλ. Οι Ρώσοι κάνουν πολύ συχνά την παγίδα, δύο δηλαδή πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Για να δω τώρα, αμυνώνται σε ζώνη, 3-2. Βέλπ με τον Νταϊμένκο στην πλάτη του. Ο Γερμανός με αυτή τη ραβέρσα θα πετύχει το καλέθε, 28-14. 14 πόντι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Γιουντίν. Για τον Νταϊμένκο, το φάουλ του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου θα πρέπει σε αυτές τις φάσεις να αποτρέπει την πάση από τον Νταϊμένκο. Ο Νταϊμένκο είναι ψηλότερος. Βλέπετε, έχει κίνηση. Αναλαμβάνω, καλός παίκτης. Δύο αλλαγές ξανά για τη ρωσική ομάδα. Ο Webb θα περάσει στην πεντάδα στη θέση του Κορνέεφ. Ο Ρίβερ στη θέση του Μπακατσιά για τον Ολυμπιακό. Και ο Κουντέλιν που φαντάζομαι ότι θα πάρει τη θέση του Νταϊμένκο. Αλλιώς η αλλαγή θα είχε γίνει. Το Βαλερί Νταϊμένκο στο δέκτη σας. Από τη δεύτερη βολή το σκορ έγινε 28-15 και τώρα ο Νταϊμένκο αφήνει τη θέση του στον Κουντέλιν. Ο Βέλπ επανέφερε στον Σιγάλα, αυτός άφησε στον Ρίβερς. Ο Ρίβερς έχει πάντα το προσωπικό αντίπαλο τον Κουτόροφ. Και τώρα ο Νάκητς. Η ρωσική ομάδα που τώρα παίζει μάντο μάντο. Σιγάλας. Νάκητς προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική. Φόλο από τον Παπα-Νικολάου, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Κουτόροφ. Γιουντίν. Και τον Κουντέλιν. Παπα-Νικολάου τελικά. Ο Πανόφ θα κερδίσει την μπάλα και υπάρχει φάουλ του Βέλπ στη συνέχεια της φάσης. Δεύτερο φάουλ και για τον Βέλπ. Ο Βέλπ που θέλει βοήθεια από τον Παπα-Νικολάου, από τον Σιγάλα. Στα στο χασού των Ρώσων. Και ο Πανόφ είναι ψηλός και πηδάει. Και ο Βέμ. Αλλά και ο Κουντέλι. Το 28-15 θα παραμείνει από την πρώτη βολή του Πανόφ. Μπάλα από τα χέρια του Γιουντίν έφυγε. Να βλέπετε στον δέξα τον Άντων Γιουντίν. Γιουντίν και ο Κουντόροφ ήρθαν επαναλαμβάνω από την Aquarius Volgograd την ΤΣΣΚΑ. Rivers θα πάρει το φάουλ. Αυτό είναι το 7ο για την ΤΣΣΚΑ που το επόμενο Ολυμπιακός θα αποκτήσει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός που έχει 8 φάουλ ήδη. Rivers με τον Γκουντόνοφ. Ο Βέλπ όπως πάντα ψηλά για το σκριν. Ο Βέμπ βγαίνει πάνω στο Rivers, ο Rivers τραβιέται προς τα πίσω, 30-15. Πολύ έξυπνα ο Αμερικανός του Ολυμπιακού για να προστατεύσει την μπάλα. Υπάρχουν βήματα που καταλογίζονται από τον Γιουντίν.
την παράβαση από τον Σλοβάκο διαιτητή, τον Κόλερ. Μπαζάρεβιτς και Μοργκούνοφ ετοιμάζονται να περάσουν στην πεντάδα της ΤΣΣΚΑ. Ρίβερς ταλαιπωρεί τον Κουντόροφ και ξανά Αμερικανός. Ο Βέλεπς στη συνήθεια του κίνηση να βγει ψηλά για να κάνει το screen. Ο Ρίβερς ολοκληρώνει πέφτοντας την μπάλα από τα χέρια του Πανόφ στον Κουντόροφ. Ο οποίος αποφεύγει το Ρίβερς, θα κάνει τη δίσδυση, δίνει ύψος την μπάλα όσο χρειάστηκε για να καταλήξει το καλάθι του Ολυμπιακού. 30-17. Με 5 πόντους από τον Ιγκορ, από τον Αλεξέη Κουντόροφ. Σιγάλας με τον Γιουντίν. Παπα-Νικολάου με τον Πανόφ. Προσποιείται ο Παπα-Νικολάου. Νάκης. Ολυμπιακός που θέλει πιο γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, όχι πολλές τρίπλες. Παπα-Νικολάου με το δεξί χέρι. Βάλα θα καταλήξει το Γιουντίν, ο οποίος τη σπρώχνει για να αποφύγει το Σιγάλα. Η επίθεση είναι του Ολυμπιακού. 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Μικρή διακοπή. Ο Ρίβερς με αντίπαλο τον Κουντόροφ. Ο Παπα-Νικολάου με τον Πανόφ. Ο Βέλπ με τον Βέμπ. Και πάλι ο Σιγάλας με τον Κουντέλη. Με τον Παπα-Νικολάου προσποίησε. Προσπάθησε ο Παπα-Νικολάου να αφήσει την μπάλα στο καλάθι των Ρώσων. Γιουντίν θα αφήσει την μπάλα στον Κουντόροφ. Πανόφ. 30-20. Η διαφορά στους 10 πόντους. Οι Ρώσοι σημειώνουν. 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ρίβερς. Νάκιτς. Θα πλησιάσει για τον Βέλπ. Ο Γερμανός δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Πανόφ. Ο Αθήνα άλλωστε απέφυγε στην πάσα. 32-20. Κουντέλη με τον Νάκιτς. Θα πάρει το φάουλ ο Ρώσος. Θα θαυμάσει πως πέρασε την μπάλα. Με σταυρωτή τρίπλα κάτω από τα πόδια. Αλλίωσε την αμυντική ισορροπία του Νάκιτς. Πήρε το φάουλ. Ο Κουντόροφ αποσύρεται. Στη θέση του περνάει ο Μπαζάρεβιτς. Όπως επίσης αποσύρεται και ο Γιουντίν. Και στη θέση του θα περάσει ο Μοργκούνοφ. Και ο Φασούλα στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ολυμπιακός ξανά δηλαδή με τους δύο ψηλούς του. Για 32-21 από την πρώτη βολή του Ιγκορ Κουντέλιν. Αυτός είναι ο Μπαζάρεβιτς που βλέπετε στο δέκτη σας. Να ο Κουντέλιν. Σπουδαίο στερ. 32-22. Κουντέλιν που έχει φτάσει στους 5 πόντους. Ο Ρίβερς με τον Μπαζάρεβιτς. Για τον Σιγάλα. Έπεσε πάνω στο Κουντέλιν. Μπαζάρεβιτς. Για τον Πανόφ. Πλησίασε ο Φασούλας με σηκωμένα χέρια, τον περίμενε. Αν θέλετε, ο Φασούλας δεν δίστασε, φοβούμενος στο τρίτο του φάουλ. 32-24. Σε αυτό της το ξέσπασμα η ΤΣΣΚΑ έχει μειώσει τη διαφορά που έχει φτάσει και στους 13 πόντους στους 8. Σιγάλας. Βέλπ. Νάκιτς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει την κυκλοφορία της μπάλας και στις άστοχες του επιθέσεις πρέπει να έχει πολύ γρήγορες επιστροφές. Η Ρώση είναι πολύ γρήγορη. Ρίβερς για τον Βέλπ. Προσπάθησε να βρει τον Φασούλα, ο Βέμπ ήταν στην πορεία της μπάλας, έπαιξε σωστά μήνα μπροστά από τον Έλληνα σέντερ, Μπαζάρεβιτς. Θα κάνει τη δίσδυση, Μοργκούνοφ, η μπάλα θα καταλήξει στον Σιγάλα. Σιγάλα θα τη χάσει, υπάρχει φάουλ του Πανόφ. Παναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει, όταν κερδίζουν οι παίκτες το rebound, θα πρέπει και ο Ρίβερς να πάρει εντολή να πηγαίνει να παίρνει την πρώτη πάσα, αλλά και οι παίκτες που παίρνουν την μπάλα να ψάχνουν να βρουν τον Αμερικανό, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να δημιουργεί προϋποθέσεις για γρήγορο, για εύκολο καλάθι, για γρήγορο παιχνίδι. Ο Βέμπ αποσύρεται, στη θέση του πέρασε ο Κορνέφ. Όπως επίσης και ο Νταϊμένκο είναι στη γραμματεία. Το 32-24 θα παραμείνει. Από την πρώτη βολή του Γιώργου Σιγάλα. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το τέλος του μικρόνου. Και τώρα 33-24. Μπαζάρεβιτς με το Ρίβερς. Μοργκούνοφ με τον Βέλπ. Πανόφ ξανά για τρεις. Σιγάλας. Ο Ρίβερς είναι κοντά αλλά και αυτός μαρκάρεται. Σιγάλας.
Θα προσπαθήσει μόνος του. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζεται από τον Κόλλερ και δεν μετράει τον Κόλλερ. Ξανά η φάση. Σιγάλα θα κάνει τα βήματα. Πάνω στην επιθετικό φάουλ θα σουτάρει. Έχω την εντύπωση ότι ο Κόλλερ όφιλε να μετρήσει το καλά του και να δώσει το επιθετικό φάουλ. Το 33-24 θα παραμείνει 2,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Πανόφ, νέο κόψιμο από το Φασούλα, το έκτο στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ρίβερς θα χάσει την μπάλα. Δεν θα τη συγκρατήσει και ξανά το κόψιμο του Παναγιώτη Φασούλα πάνω στον Πανόφ. Ντούσαν Ιβκοβιτς βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει το ρυθμό, βλέποντας ότι ο Μπαζάρεβιτς που είναι ο προσωπικός αντίπαλος του Rivers μαρκάρει την πρώτη πάσα προς τον Αμερικανό σε όλο τον μήκος του γηπέδου, θα δοκιμάσει με δύο playmaker, βλέπω και τον Μπακατσιά. Δεν φαντάζομαι ότι θα αλλάξει τον Rivers, έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα αλλάξει κάποιον άλλον στους περιφερειακούς. Κουντέλιν για δεύτερη συνεχόμενη φορά, δεν μπορεί να κάνει δύο φορές άστοχο σουτ. 33-27, το ΣΕΚΑ που μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, τη φτάνει στους 6 πόντους. Και αν θυμάστε όταν το παιχνίδι ήταν στο 13 πόντους, είχαμε επισημάνει ότι μη φαντάζεστε ένα εύκολο βράδυ. Οι Ρώσοι είναι καλοί αθλητές, κυρίως καλοί αθλητές και βέβαια καλοί μπασκετμπολίστες. Νάκητς για το Βέλπ. Σιγάλας για τρεις. Το follow-up τον Φασούλα, Κορνέεφ. Πρώτη πάσα για τον Κουντέλιν, έχει φύγει και ο Νταϊμένκο, Κουντέλιν για τρεις. Το σκορ γίνεται 33-30. Έχω την εντύπωση ότι αν υπάρχει time out πρέπει να το έχει ζητήσει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Τόνισε ο παίκτες ότι στην επίθεση πρέπει να παίρνουν καλύτερες θέσεις, να περνάνε την μπάλα μέσα όπου υπερέχουν σε ύψος, να μην σουτάρουν συνέχεια απ' έξω, ενώ στην άμυνα να μην επιτρέπουν τα τρίποντα και να κλείνει διαδρόμους για τους περιφερειακούς παίκτες. Rivers. Ο Φασούλας με τον Κορνέεφ δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Νταϊμένκο για τον Μπαζάρεβιτς. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους Ρώσους. Κουντέλιν ξανά για τρεις. Το τέταρτο εύστοχο σύντριων πόντων του Ρώσου. Που επαναλαμβάνω είναι ένα σπουδαίο σουτιγκάρ. 33-33. Η διαφορά των 13 πόντων χάθηκε για τον Ολυμπιακό. Rivers. Πάνω ο Rivers για τον Μπακατσιά. Ο Μπακατσιάς προσπαθεί να περάσει την εσωτερική. Επίθεση για την ΤΣΣΚΑ στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ερέμιν αποσύρει τον Κορνέεφ και επαναφέρει τον Πανόφ, ενώ ζητάει και time out. Θα παραμείνω από ό,τι με πληροφορεί ο σκηνοθέτης μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέχρι ότου λοιπόν τελειώσει το time out και δώσουμε το λόγο στον Κώστα Έξαρχο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα όσα θα πει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στους παίκτες του. Να πούμε από την αρχή του παιχνιδιού ότι ο Ολυμπιακός πίεσε πολύ στην άμυνα, επέβαλε το ρυθμό του, βρήκε γρήγορο παιχνίδι, έκανε ευνηδιασμούς, πήρε μια διαφορά η οποία άγγιξε για τους 13 πόντους. Αλλά στη συνέχεια υπήρξαν προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε τους ψηλούς του στις στατικές φάσεις, αυτές δηλαδή που δεν μπορούσε να βγάλει τον ευνηδιασμό. Η ΤΣΣΚΑ το εκμεταλλεύτηκε, επέβαλε εκεί το δικό της ευνηδιασμό και με δευτερεύοντες ευνηδιασμούς, κυρίως με τον Κουντέλι να ακολουθεί και να σουτάρει σε σύντριων πόντων, όπως τώρα που βλέπετε στον δέκτη σας. Τη διαφορά των 13 πόντων την εξανέμισε και όχι μόνο αυτό, τα υπόλοιπα 47 δευτερόλεπτα οι επιθέσεις είναι μοιρασμένες. Η μία ανήκει στη ρωσική ομάδα και η άλλη ανήκει στον Ολυμπιακό. Κώστα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από τις εντολές του Ντούσαν Ιβκοβιτς, από πριν από λίγο είχε ζητήσει ο ίδιος time out. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς προσπάθησε να ηρεμήσει τους παίκτες του, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, κυρίως με τα σφυρίγματα ή κάποια σφυρίγματα που δεν έχουν δώσει διαιτές υπέρ τους. Τους τόνισε ότι πρέπει να προσέχουν πολύ την πρώτη πάσα και να μην αφήνουν ελεύθερο τον Κουντέλιν. Ο Κουντέλιν θα επαναφέρει. Άλλαξε με τον Νταϊμένκο. Πάντα Κουντέλιν με τον Μπακατσιά. Θα αφήσει την μπάλα στον Κουντόροφ. Κουντόροφ είναι και ο Μπαζάρεβιτς στην πεντάδα της ΣΕΚΑ. Νάκητς. Πρώτη πάσα στο Rivers. Κοιτάξτε τον Κουντέλιν που περιμένει. Το μαρκάρισμα στην πρώτη πάσα ήταν νομίζω ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο 7 λεπτό, 8 λεπτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο γρήγορο ρυθμό επιτυχάνοντας βγάζοντας ευνηδιασμούς. Ο Κουντόροφ μαρκάρει τον Rivers.
Ο Rivers θα πάρει το φάουλ από τον Ρώσο playmaker. Το καλάθι δεν μετράει. Ο David Rivers θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Απομένουν 7 δευτερόλεπτα, τα οποία ανήκουν στη ρωσική ομάδα για να εκδηλώσει εκείνη την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. (Τι) 34-33 από την πρώτη βολή του Rivers. Ποιος φτάνει τους 3 πόντους. Ο Βέλπ έχει 10 και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και 9 πόντους έχει ο Σιγάλας. (Τι) 35-33 από τις δύο εύστοχες ελεύθερες βολές του David Rivers. Πανόφ θα κάνει αυτό στην τελευταία επίθεση. Για 3 πάνω σε άμυνα καθώς ο Παπα-Νικολά τον ακολούθησε. Σιντόροφ. Το καλά δεν μετράει. Ακούστηκε και η κόρνα από την γραμματεία που σήμαινε τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Επαναλαμβάνω, το καλάθι του Κουντόροφ δεν θα μετρήσει. Να τον βλέπετε στο δέκτη σας με το νούμερο 12. Τα πρώτα 20 λεπτά λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει στο σημείο αυτό, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός προηγείται 35-33 της ΤΣΣΚΑ. Θα επιστρέψουμε εμείς στα στούντια του Αντένα. Αν εσείς βλέπετε ξανά την τελευταία φάση και κάτω δεξιά το χρόνο που απέμενε, καθαρά εκτός χρόνου του Κουντόροφ. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στα στούντια του Αντένα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Rivers, τον Νάκιτ, τον Μπακατσιά, τον Παπα-Νικολά και τον Βέλπ. Με χαμηλό σχήμα δηλαδή και με δύο playmaker, τον Μπακατσιά και τον Rivers. Η ρωσική ομάδα με τον Μπαζάρεπ, τον Κουντέλιν, τον Νταϊμένκο, τον Γουέμπ και τον Πανόφ. Ο Rivers με τον Κουντέλιν. Ο Νάκιτ έχει στην πλάτη του τον Μπαζάρεβιτ και πάλι ο Νάκιτ. Αφού άλλαξε με τον Rivers. Παπα-Νικολάου. Μπακατσιά και ο Βέλπ με τον Γουέμπ. Παπα-Νικολάου. Για δύο. 37-33. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με μια διαφορά 4 πόντων. Μπαζάρεβιτς. Ο Πανόφ με τον Νάκιτς να τον ακολουθεί. Ο Γουέμπ με τον Βέλπ λογικά να μην ακολουθεί και να μένει μέσα στη ρακέτα. Μπαζάρεβιτς. Μπουντέλιν. Το μακάρισμα του έχει αναλάβει ο Μπακατσιάς. Νταϊμένκο για τον Πανόφ. Μπαζάρεβιτς για τον Γουέμπ. Γουέμπ έχει τρομοκρατηθεί με τα 6-7 κοψίματα που του έχουν γίνει από τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ο Ντοριζόν δίνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Ενώ τώρα σηκώνεται και ο Βέλ. Ξανά η φάση. Τελευταία φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Rivers αργά-αργά. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, που πρέπει να βάλει την μπάλα σε οργανωμένες επιθέσεις και μέσα στη ρακέτα. Σε πιο ορθόδοξο σύστημα, αν μου επιτρέπετε, όχι με διεισδύσεις προσπαθώντας να βγουν το Βέλπ. Ο Βέλπ δεν έχει ανάγκη. Κοντά στο καλάθι και ο Φασούλας μπορούν να παίξουν και τον Βέμπ και τον Νταϊμένκο. Νάκιτς. Θα λιωθεί το σούτ από την επέμβαση του Βέμπ. Η επίθεση είναι του Ολυμπιακού. Ξανά η φάση. Rivers με τον Πανόφ. Ο Βέλπ ολιγόρησε. Ο Πανόφ δεν κατάφερε να την επαναφέρει. Μπαζάρεβιτς θα πετύχει ένα καλάθι. Που είχαμε μετρήσει, είδατε τον Ντορζόν να είναι στη γραμμή της έντρας, δείχνοντας ότι μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Μπακατσιάς κατευθύνεται αργά-αργά για να επαναφέρει την μπάλα. Βέλπ με το Βέμπ. Πολλές τρίπλες από τον Γερμανό, θα ολοκληρώσει. 12 πόντια από τον Κρίστιαν Βέλπ, 39-33. Μπαζάρεβιτς. Με τον Πανόφ. Και πάλι ο Μπαζάρεβιτς με το Rivers μπροστά. Πανόφ με τον Παπα-Νικολάου, Νταϊμένκο ζητώ συγγνώμη. Πάνω σε άμυνα το σουτ, ο Βέμπ ίσως και να στρώξει τον Βέλπ, ο οποίος παρόλα αυτά θα συγκρατήσει την μπάλα. Μπακατσιάς, απίθανη ενέργεια για τον Παπα-Νικολάου. Αλλιώνεται το σουτ από τον Νταϊμένκο. Νάκιτς θα πάρει το φάουλ. Ενώ έχω την εντύπωση ότι άθελά του, ή ίσως αν θέλετε, άθελά του χτύπησε τον Νταϊμένκο στο πρόσωπο. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ είναι η φάση. Νταϊμένκο πάει πάνω στο σουτ. Έχω την εντύπωση ότι ο Νάκιτς προσπαθώντας να χτυπήσει την μπάλα, χτύπησε άθελά του στο πρόσωπο τον Βαλερή Νταϊμένκο. Τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο Νάκιτς είναι από τους αθλητές που δεν έχουν δώσει ποτέ ένα δικαίωμα. Το 39-33 θα παραμείνει. Καλακτερός με τον Τόμιτς ο δέκτης σας. (Κι)
διαφορά θα παραμείνει στους 6 πόντους. Μπαζάρεβιτς. Και το πανό, επιθετικό φάουλ που δεν δίνεται από τον Κόλλερ. Όχι, ζητώ συγγνώμη, σφυρίχτη από τον Ντορζόν. Ο Κόλλερ ήταν διαιτής γραμμής, δεν σφύριξε τίποτα. Ο Ντορζόν ήταν διαιτής κεφαλής, δηλαδή στη σέντρα. Καταλόγησε το επιθετικό φάουλ του Πανόφ πάνω στον Μπακατσιάν. Να υπάσσε που δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση. Rivers. Όπως με ενημερώνει ο Κώστας Έξαρχος, τέταρτο φάουλ για τον Πανόφ. Για τον Σεργέη Πανόφ που κάποια στιγμή θα αντικατασταθεί. Νέο λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας από την παίξη του Ολυμπιακού. Μπακατσιάν μαρκάρει πάνω στην τρίπλα στον Πανόφ. Νάκιτς για τον Βέλτ. Την μπάλα θα καταλήξει ο Rivers. Ο Rivers θα κάνει τη διείσδυση. Ο Webb θα την επαναφέρει πάνω στο Rivers. Ο οποίος θα κάνει το σκορ 41-33. Μπαζάρεβιτς. Νέα διείσδυση. Πανόφ. Κουντέλιν για 3. Τυχώς ο Κουντέλιν φαίνεται ότι έβαλε σε πρώτο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε δηλαδή. Παπα-Νικολάου θα κάνει, θα πάρει τα βήματα. Νέος ευκνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. 43-33 η διαφορά στους 10 πόντους και ο Στάνης Λαβερέμιν έχει ζητήσει time out, το οποίο θα πάρει βέβαια στην πρώτη διακοπή του παιχνιδιού και εφόσον επιτρέπεται. Υπάρχει σφύριγμα του Ντορζόν πολύ μακριά από την μπάλα, φάουλ του Παπα-Νικολάου πάνω στον Νταϊμένκο. Ο Κορνέεφ θα περάσει στην πεντάδα της ΣΕΣΕΚΑ στη θέση του Μάρκους Γουέμπ. Να δώσουμε το λόγο αμέσως στον Κώστα Έξαρχο. Κώστα, το ερώτημα που θα ήθελα να σου υποβάλω είναι αν ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έχει δώσει εντολές ή στον Μπακατσιά ή στο Rivers να είναι αποδέκτες της πρώτης πάσας ή σε κάποιον από τους δύο ξεμαρκάριους παίκτες είναι η εντολή του παίκτη που έχει πάρει την μπάλα. Έχει δώσει οδηγίες και στους δύο να βγαίνουν αριστερά και δεξιά ώστε να βοηθούν το έργο των ψηλών που θα παίρνουν το rebound. Αλλά ατόνισε τους παίκτες του να μην επαναπαθούν, να συνεχίσουν δυνατά στην άμυνα και να προσπαθούν να μαζεύουν γρήγορα τα rebound και να φεύγουν στην επίθεση. Εσείς είδατε ένα πίθανο κάρφωμα από τον Νικίτα Μοργκούνοφ. Το σκορ έγινε 43-35 και τώρα Rivers. Για τον Μπακατσιά. Παπα-Νικολάου. Πολλές προσποιήσεις του Νταϊμένκο. Προσπάθησε για follow ο Μπακατσιάς χωρίς επιτυχία. Η μπάλα όμως κατέληξε στον Βέλ. Rivers. Με τον Κουντέλιν. Ο Rivers βρίσκει το διάδρομο, περνάει κάτω από τη Στεφάνη, θα πάρει το φάουλ από τον Μοργκούνοφ. Εσείς βλέπετε και τον διαγωνισμό της AudioTex. Για να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Ο Γαλακτερός θα περάσει στη θέση του Νάκητς λογικά. Και όντως έτσι είναι ο Νάκητς αποσύρεται. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού ο Ντούσαν Ίβκοβιτς δεν θα... Βρίσκανε να αλλάξει έναν από τους δύο playmaker, τον Μπακατσιά ή με το Rivers. Ο Ολυμπιακός σαφέστατα με τους δύο βρίσκει πιο καλό ρυθμό. 44-35 από την πρώτη βολή του David Rivers, ο οποίος σε 7 πόντους όπως άλλωστε βλέπετε και στον δέκτη σας. Και τώρα 45-35. Διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Μπαζάρεβιτς. Μοργκούνοφ, Νταϊμένκο και τώρα Μπαζάρεβιτς. Έγινε το σκρίν από τον Κορνέεφ. Μπακατσιάς ακολούθησε όμως. Νταϊμένκο με τον Παπα-Νικολάου. Μοργκούνοφ, Κουντέλιν αμέσως στο σκρίν. Ο Γαλακτερός θα δώσει τη λύση. Ο Νταϊμένκο, είδατε με ποιον τρόπο μάρκαρε την πρώτη πάσα. Μπακατσιάς. Και τώρα ο Rivers. Με πάντα προσωπικό αντίπαλο στο ξεκίνημα του ημιχρόνου, του δεύτερου ημιχρόνου, τον Κουντέλιν. Ο Βέλ ψηλά για το screen. Rivers για 3 παίρνει το φάουλ από τον Κορνέεφ. Λογικά θα έχει δικαίωμα για 3 βολές. Δεν πρόσεξε να πάταγε γραμμή. Ο Κόλλερ υποδεικνύει το σφάλμα και δίνει δικαίωμα για 3 βολές του David Rivers. Ο Πανόφ θα ξαναπεράσει στην πεντάδα στη θέση του Νταϊμένκο.
46-35 από την πρώτη βολή του Rivers. Ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 5 στις 5. 6 στις 6 και μακάρι να τις κάνει 7 στις 7. 47-35, να ο Τάρλατς με τον Τόμιτς. Ο οποίος Ανίβκοβιτς θα λύσει πολλά του προβλήματα με την επιστροφή του Τάρλατς. 48-35. Στους 13 πόντους η διαφορά, αλλά επαναλαμβάνω, όπως αυτό που είχα πει και στο πρώτο ημίχρονο, το παιχνίδι θέλει ακόμα πολύ προσοχή. Απομένουν 14 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει. Ο Κώστας Έξαρχας με ενημερώνει ότι ο Τάρλατς θα παίξει ούτε το Σάββατο εναντίον του Περιστερίου. Ας ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα τον έχει στο Μιλάνο στο παιχνίδι με τη Στεφανέλ. Ο Μπακατσιάς μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Παπα-Νικολάου για τον Μπακατσιά που θα την αφήσει στο καλάθι, θα την κόψει στο ταμπλό ο Πανόφ και ο Ντοριζόν δίνει επίθεση στον Ολυμπιακό. Διάξαμε τη φάση. Η μπάλα ακούμπησε, έχω την εντύπωση ότι ακούμπησε στο ταμπλό. Κανονικά το καλάθι θα πρέπει να μετρήσει. Rivers για τον Βέλτ. Και πάλι ο Rivers. 14 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Ολυμπιακός προηγείται 48-35 της ΤΣΣΚΑ. Rivers για τον Μπακατσιάν. Παπα-Νικολάου σε άμυνα ζώνης, νομίζω, βέβαια. Σε άμυνα ζώνης 3-2 η ρωσική ομάδα. Ο Γαλακτερός θα κάνει τη διείσδυση. Μπάλα θα καταλήξει στον Κουντέλιν και στον Μπαζάρεβιτς. Μπαζάρεβιτς θα πάρει το φάουλ από τον Μπακατσιά. Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει τον Μπαζάρεβιτς να αποτριπλάρει. Δεύτερο φάουλ του Θύμιου Μπακατσιά. Ο Σιγάλας θα περάσει την πεντάδα του Ολυμπιακού. Στη θέση του Μπακατσιά. Ίσως με αυτή τη λύση του Σανίβκοβιτς να αναζητά μία ακόμα επιθετική επιλογή εναντίον οργανωμένης άμυνας. Ο Κουντέλιν επανέφερε στον Κορνέφ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Ίσως και του είναι φάουλ από τον Βέλτ που δεδόθηκε. 48-37. Και τώρα ο Ρίβερς με τον Μπαζάρεβιτς. Γαλακτερός με τον Μοργκούνοφ. Παπα-Νικολάου θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Πανόφ. Εγώ την εντύπωση τον Κορνέφ. Αν είναι από τον Πανόφ είναι το πέμπτο. Και όντως από τον Πανόφ είναι το πέμπτο φάουλ λοιπόν για τον Σεργέη Πανόφ που αποσύρεται. Στη θέση του θα περάσει ο Νταϊνένκο. Ναι. 50-37 και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Διαφορά στους 14 πόντους. Κουντέλιν με το Rivers. Κάποιο λάθος θα γίνει τα μαρκαρίσματα. Φάουλ του Rivers πάνω στον Ρώσο shooting guard. Δεύτερο φάουλ του David Rivers. Μία ακόμα αλλαγή για τη ρωσική ομάδα. Θα περάσει και ο Κουτόροφ στο παιχνίδι. Στη θέση του Μπαζάρεβιτς. Κουντόροφ στην επαναφορά για τον Μοργκούνοφ και πάλι Κουντόροφ. Κουντόροφ πήρε το σκριν από τον Κορνέεφ. Μοργκούνοφ. Κορνέεφ. Τον Βέλ. Ο Παπα-Νικολάου πήγε να μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Υπάρχουν βήματα από τον Μοργκούνοφ. Ο Κόλλερ καταλόγησε την παράβαση. Να στον δέκτη σας ο Νικήτα Μοργκούνοφ. Φτάνει Σλαβερέμ στον δέκτη σας και τώρα ο David Rivers στη νέα επίθεση του Ολυμπιακού. Όλα αυτά 13 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γαλακτερός. Οι Ρώσοι πάντα σε άμυνα 3-2. Σιγάλας. Ο Rivers γαλακτερός για τον Παπα-Νικολάου. Γαλακτερός. Rivers για 3. Βάλα θα καταλήξει στον Κοντούρο. Όπως θα αποφύγει και τον Γαλακτερό, θα πλησιάσει, προσπάθησε να βρει τον Κορνέ, φιμπάλα από τα χέρια του εκτιμά ο Ντοριζόν, οπότε υπάρχει επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τα χέρια του Μοργκούνο. Πάντα σε άμυνα χώρου η ρωσική ομάδα. Ο Σιγάλας για τον Παπα-Νικολάου. Πάλι ο Σιγάλας, Rivers.
θέλει κίνηση και να παίξουν στα κενά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Τσιγάλας βρήκε ένα διάδρομο. Κακή επιλογή στη τελική προσπάθεια. Κουντέλι θα συγκρατήσει την μπάλα. Μοργούνοφ. Τώρα Μοργούνοφ από τον Ταϊμέν Κόσμο, συγγνώμη. Κουντόροφ. Και πάλι ο Μοργούνοφ. Ταϊμέν. Κουντόροφ. Πάντα ο Κουντόροφ θα κάνει το λάθος. Γαλακτερός. Ρίβερς. Ο Ρίβερς θα συγκρατήσει τον Ολυμπιακό, καθώς μόνο ο Παπα-Νικολάου έχει φύγει. Σιγάλας. Ετοιμάζεται και ο Γιουντίν να περάσει ξανά στην πεντάδα της ΣΑΣΕΚΑ. Βέλπ. Προσποιήθηκε, πέρασε, πέτυχε το καλάθι, πήρε και φάουλ από τον Κορνέφ, έχω την εντύπωση. 53-37. Το φάουλ είναι από τον Ταϊμένκο και όχι από τον Κορνέφ. Και τώρα ο Γιουντίν θα περάσει στην πεντάδα της ΣΑΣΕΚΑ στη θέση του Κουντέλ. Ο Βέλπ που αθόρυβα κάνει σπουδαία δουλειά σήμερα, τουλάχιστον στην επίθεση, για 14 πόντους. Έχει 7 rebound, 4 επιθετικά, 3 αμυντικά. (Συσχελίδι) 54-37. Πάλι το Σιγάλα πάνω στο Μοργούνο. Θα είδατε τη φάση. Ο Κουέμπ ετοιμάζει να ξαναπεράσει το παιχνίδι. Ο Κουτόροφ να επαναφέρει την μπάλα. Ο Βέλπ βγήκε μπροστά από τον Κορνέφ. Νταϊμένκο. Μοργούνοφ. Πέρασε από την εσωτερική, προσπίθηκε στον Βέλπ. Το σουτ το έκοψε ο Παπα-Νικολάου, αλλά υπήρξε προηγουμένως το φάουλ του Βέλπ πάνω στον Μοργούνοφ. Μοργούνοφ που δείχνει να έχει τραυματιστεί. Το χέρι του Βέλπ έπεσε πάνω στο πρόσωπο του Μοργούνοφ, ο οποίος παρόλα αυτά θα σηκωθεί. Η διαφορά στους 17 πόντους θα παραμείνει μετά την άστοχη πρώτη βολή του Μοργούνοφ, του Νικίτα Μοργούνοφ. Ο Ερέμ είναι ανήσυχος και πώς να μείνει, η διαφορά έχει φτάσει στους 17 πόντους. Τώρα μειώνεται στους 16, 54-38. Rivers. Βέλπ. Και το Rivers. Σιγάλας για τον Βέλπ που προσθείται, θα πάρει φάουλ από τον Μοργούνο. Δικαίωμα για δύο βολές του Κρίστιαν Βέλπ. Και ξανά προσπίση του Βέλπ. Καθαρό το φάουλ. (Συσχελίδι) 55-38 από τον Βέλπ, που με δύο τέτοιες βολές χάρισε τη μεγαλύτερη διάκριση στη Γερμανία σε εθνικό επίπεδο. Και 56-38. Γουέμπ έχει στην πλάτη του τον Παπα-Νικολάου. Λιουντίν. Παπα-Νικολάου δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Μοργούνοφ και τώρα ξανά ο Λιουντίν. Κουντόροφ, Γιουντίν, Κορνέφ, Μοργούνοφ. Κουντόροφ και πάλι. Πάνω σε σούτ ο Βέλπ ακολούθησε τον Ρώσο Playmaker, παλίωσε την προσπάθειά του. Κουντόροφ επιχείρησε σου τριών πόντων. Δύο ακόμα αλλαγές, κοιτάξτε ξανά. Μπορεί να μην έκοψε την μπάλα Βέλπ, αλλά σίγουρα αλλίωσε την πρόθεση του Ρώσου, που είδε την μπάλα δεν έφτασε σχεδόν. Δύο ακόμα αλλαγές για τη ρωσική ομάδα. Ο Κουντέλιν, ο Μπαζάρεβιτς ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι, όπως και ο Φασούλα για τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου. Απέφυγε τον Κορνέφ για τον Γαλακτερό. Βέλπ. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Το Σιγάλα και τώρα ο Ρίβερς.
9 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 56-38. Αν στα επόμενα 3-4 λεπτά ο Ολυμπιακός διατηρήσει μια διαφορά πάνω από 10 πόντους, νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα το χάσει το παιχνίδι σήμερα. Ο Βέλτ θα κάνει το σκορ 58-38, η διαφορά στους 20 πόντους. Παναλαμβάνω να διατηρήσει αυτή τη διαφορά, γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει λογικά να υπάρξει ένα ξέσπασμα της ΣΕΣΕΚΑ. Μακάρι βέβαια να μην γίνει ποτέ, ή αν γίνει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος γι' αυτό. Πρώτο φάουλ από τον Άσο Γαλακτερό. Κουντέλιν στην πεντάδα της ΣΕΣΕΚΑ, όπως και ο Μπαζάρεβιτς, στη θέση του Μοργούνοφ και του Κουντόροφ. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος η ΣΕΣΕΚΑ θα προσπαθήσει να πάει σε πολύ γρήγορο ρυθμό, σε σουτ τριών πόντων, είτε με τον Κουντέλιν, είτε με οποιαδήποτε άλλη επιλογή μπορεί να έχει ο Ρέμιν. Άλλο τρόπο να αλλάξει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή δεν έχει. 58-39 από τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι του Web, ο οποίος έχει κάνει 7 προσπάθειες. Αλλά θυμηθείτε, έχει 6 κοψίματα ο Φασούλας και 2 Βέλτ. 58-40 από τους δύο πρώτους πόντους του Αμερικανού, του Μάρκους Γουέμπ, για την ΣΕΣΕΚΑ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 18 πόντους. Ρίβερς. Γαλακτερός. Σιγκάλας. Για το Φασούλα. Μετράει το φάουλ. Και το φάουλ πρέπει να είναι από τον Κορνέι. Πέμπτο φάουλ και για τον Αντρέι Κορνέεφ. Ο Ντεϊμένκο θα περάσει στην πεντάδα της ΣΕΣΕΚΑ. Ο Έμπι θα μαζέψει την μπάλα. Και τώρα Μπαζάρεβιτς, Γιουντίν, Γουέμ, με το Φασούλα. Ο Γουέμ δεν βάζει μυαλό. Ρίβερς. Σιγάλας. Για το Γαλακτερό. Και εδώ ξανά, το 7ο κόψιμο στο σημερινό παιχνίδι του Παναγιώτη Φασούλα. Rivers απέφυγε τον Μπαζάρεβιτς, μετράει το καλάθι, υπάρχει και το φάουλ ή από τον Νταϊμένκο ή από τον Γουέμπ. Ήταν και οι δύο πάνω στην πορεία της μπάλας, πάνω στη φάση, το τελικά το φάουλ είναι από τον Γουέμπ. Ο Παπα-Νικολάου ότι καθιστά τον Βέλπ, ο οποίος ζήτησε ο ίδιος αλλαγή. Ο Βέλπ αποσύρεται από το παιχνίδι κουρασμένος με 19 πόντους, 9 rebound, ένα λάθος, δύο τελικές πάσες, δύο κοψίματα. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι του Βέλπ στον Ολυμπιακό φέτος. Η διαφορά στους 22 πόντους. Μάλιστα, 63-40. Να περάσει το παιχνίδι και ο Κουράσοφ, ο μόνος Ρώσος που δεν είχε παίξει μέχρι στιγμής. Μπαζάρεβιτς. Γιουντίν. Θα γλιστρήσει η μπάλα, θα καταλήξει στον Σιγάλα. Γαλακτερός για τον Παπα-Νικολάου. Αν ο Ολυμπιακός έχει μια άνετη επικράτηση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος το οφείλει στην άμυνά του. Το ημίχρονο της ΣΕΣΕΚΑ το έκλεισε με 33 πόντους και περίπου 13 λεπτά από την έναρξη του δευτέρου έχει πετύχει μόλις 7. Παπα-Νικολάου για 3, από πολύ μακριά. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει το σημερινό παιχνίδι με τίποτα. 66-40, 7,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Υπάρχει time out. Δεν ξέρω αν το ζήτησε ο Ρέμιν, ή να θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό το ζήτησε. Ο Κουντέλι μόλις επανέφερε την μπάλα στον Κουράσοφ. Σιγάλας. Για το Φασούλα που θα αποφύγει ακόμα και τον Νταϊμένκο που ακολουθούσε στη φάση. 68-40, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι
σε ένα πραγματικό περίπατο. Η Τσασεκά έχει πετύχει μόλις 7 πόντους. Rivers 70-40. Στους 30 πόντους το παιχνίδι. Το πανηγύρι βέβαια από τους 10-11.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει. Άλλωστε η ΤΣΣΚΑ δεν είναι καθόλου αγαπητή στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Οργούνοφ. Παπα-Νικολάου που έχει κάνει σπουδαία δουλειά πάνω στην άμυνα. Όπως και ο Μπακατσιάς στο διάστημα που έπαιξε, όπως και ο Ρίβερς, όπως και ο Σιγάλας. Παναλαμβάνω, η άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού οφείλεται στην πολύ καλή του άμυνα, ειδικά σε αυτό το δεύτερο 20 λεπτό. Η άμυνα που είχε σαν αποτέλεσμα η ΤΣΣΚΑ, όχι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σε 14 λεπτά να πετύχει 7 πόντους. Γιατί ακόμα έχει παραμείνει στους 40. Το Κώστας Έξαρχος με ενημερώνει ότι οι εντολές του Ντούσαν Ίβκοβιτς είναι ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να πιέζει, να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. 71-40 από τον Παπα-Νικολάου. Μπαζάρεβιτς. Μοργκούνοφ. Για τον Κουράσοφ. Κουντέλιν. Και πάλι ο Μπαζάρεβιτς. Μπαζάρεβιτς προσπάθησε να βρει τον Κουράσοφ στην πορεία της μπάλας Παπα-Νικολάου. Και το πιο αξιοστάθμαστο είναι ότι οι Ρώσοι όχι δεν επιχείρησαν τα σουτ, δεν μπορέσαν να τα κάνουν τα σουτ. Το καλάθι δεν μετράει καθώς ο Κόλλερ είχε σφυρίξει βήματα. Εδώ κοιτάξτε την πάσα κάτω από τα πόδια στον Παπα-Νικολάου. Είχε δίκιο ο Σλοβάκος. Πακατσιάς και Τόμιτς, δύο ακόμα αλλαγές για τον Ίβκοβιτς. Η θέση του Rivers και του Σιγάλα. Κουντέλι είναι πανέφερε στον Μπαζάρεβιτς. Μπαζάρεβιτς με τον Τόμιτς. Κουράσοφ. Το καλάθι μετράει. Δεν το πέτυχε ο Κουντέλι, αλλά ο Κουράσοφ που είδατε πριν από λίγο. 71-42. Μπακατσιάς. Και τον Παπα-Νικολάου με τον Μουργκάνοφ μπροστά του. Και πάλι ο Μπακατσιάς με αντίπαλο τον Κουτόροφ. Ο Μπακατσιάς θα βρει το διάδρομο. Το κάρφωμα του Παπα-Νικολάου δεν θα μετρήσει. Υπήρχε το σφύριγμα του Κόλλερ προηγουμένα. Τρίτο φάουλ του Κουτόροφ. Το 71-42 για τον Ολυμπιακό θα παραμείνει. Και τώρα 72-42. Παναλάβαμε τον Μπακατσιά που και σήμερα κάνει σπουδαία δουλειά. Κυρίως στην πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού στην περιφέρεια των Ρώσων. Κουντόροφ για τον Κουράσοφ. Και τώρα Κουντέλι. Μπαζάρεβιτς. Ο Τόμιτς έχει βάλει σωστά το σώμα. Το Φασούλας κάνει το 8ο κόψιμο στο παιχνίδι. Παπα-Νικολάου. Έξω στο Μπακατσιά. Και πάλι ο Μπακατσιάς. Τόμιτς. Παπα-Νικολάου με τον Μοργκούνοφ. Γαλακτερός με τον Μπαζάρεβιτς για τρεις. Μοργκούνοφ σε καλύτερη θέση. Αφήσει τον Κουντέλι. Κουντόροφ. Μπαζάρεβιτς για τρεις. Η δεύτερη προσπάθεια του Σεργέη Μπαζάρεβιτς στις ούτριων πόντων. Μία από τις δύο ήταν εύστοχη και αυτή πήγα δεύτερα από λίγο. 72-45. Τόμιτς. Πάντα Τόμιτς με τον Κουντόροφ. Και τώρα ο Μπακατσιάς με τον Μπαζάρεβιτς. Παπα-Νικολάου με τον Μοργκούνοφ. Ο Τόμιτς με τον Κουντέλι. Για τον Φασούλα.
Σούλα διάλεξε αυτόν τον τρόπο, καθώς και στην πλάτη τον Κουράσο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι της ΤΣΣΚΑ, 74-45. Κουντέλιν για τρεις από πολύ μακριά. Μπάλα θα καταλήξει τον Μπακατσιά. Παπα-Νικολάου έχει φύγει. Ο Μπακατσιάς προσπάθησε με αυτή την πάσα πίσω από την πλάτη να τον βρει. Μπαζάρεβιτς για τον Μοργκούνοφ που θα κάνει πολλές προσποιήσεις. Θα πάρει το φάουλ από τον Φασούλα. Το καλάθι δεν μετράει. Και από ό,τι με πληροφόρησε ο Κώστας Έξαρχος, υπάρχει time out που έχει ζητήσει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Να ωραία στο δέκτη σας. Καμία αντίδραση. Πιο ευτυχισμένο σίγουρα είναι ο Σεργέη Ζαζούρη, ο προπονητής της Δυναμό. Η Δυναμό που τις αρχές του Δεκεμβρίου ήταν στα πρόθυρα της καταστροφής. Τελικά βρήκε ένα σπόνσορα, μια εταιρεία κατασκευών, η Rosensmoy Ντόι. Κέρδισε με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια κοιτάει πολύ πιο αισιόδοξα τη μετέπειτα πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δύσκολα θα πετύχει κάτι σημαντικό, αλλά για το ρωσικό μπάσκετ και επίπεδο που είναι η οικονομία της χώρας, όλα αυτά είναι σημαντικά. Το να βρει σπόνσορα δηλαδή για να πετύχει και μάλιστα μια νίκη επί του πρωταθλητή Ευρώπης. 74-47. Στο παιχνίδι έχει μπει και με το νούμερο 14 ο Ζευροσένκο. Μπακατσιά για τον Τόμιτς. Τόμιτς προσποιείται στον Μπαζάρεβιτς, ο οποίος τον ακολούθησε. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για έναν τετράποδο φιλαθλού του Ολυμπιακού, ο οποίος αποσύρεται από το γήπεδο, από τον κύριο Αντρέα, το φροντιστή της ομάδος. Ο Ζευροσένκο αλλίωσε το σούτ του Κουράσοφ. Τόμιτς πέρασε την μπάλα στον Μπακατσιά. Ο Μπακατσιάς για τον Νόκιτς. Ο Νόκιτς προσποιήθηκε. Πήρε το φάουλ από τον Κουράσοφ ή τον Μουργκάνοφ. Θα δούμε. Από τον Κουράσοφ τελικά. Το δεύτερο του φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νόκιτς. Από το καθαρό φάουλ του Ιγκόρ Κουράσοφ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει με νίκη τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 75-47 από την πρώτη βολή του Νάκητς. Ο Γιώργος Σιγάλας ευχαριστημένος στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κουράσοφ και τώρα Γιουντίν. Μπαζάρεβιτς. Και πάλι Γιουντίν. Ο Ολυμπιακός που θα επιδιώξει βέβαια μια σπουδαία επιτυχία την άλλη εβδομάδα, σε ένα παιχνίδι που και αυτό μπορείτε να το δείτε από τηλεόραση του Αντένα στο Μιλάνο με την Στεφανέλ. Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στον Νάκητς. Ο Παπα-Νικολάου επιμένει, θα την επαναφέρει στον Μπακατσιά. Τόμιτς για τρεις. Μπάλα στον Κουράσοφ. Λιγότερο από δύο λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Μπαζάρεβιτς με ταμπλό. 75-49. Τόμιτς. Νάκητς. Προσπάθησε να δείτε τον Ζευροσένκο, ο οποίος θα συγκρατήσει την μπάλα. Παπα-Νικολάου. Τον σταματήσει ο Μουργκάνοφ. Μοργκούνοφ, ζητώ συγγνώμη. Ο Μπακατσιάς θα βγει στον Τόμιτς. Ο Τόμιτς προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να βρει τον Μπακατσιά. Παρενέβη ο Μπαζάρεβιτς. Επίθεση των 20 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Μπακατσιάς την επαναφορά. Δεν έβρισκε συμπαίκτη, την πέταξε πάνω στον Μοργκούνοφ. Ο Ντορζόν θα ξαναδώσει την μπάλα στον Μπακατσιά. Ζευροσένκο. Τόμιτς. Για τον Νάκητς. Παπα-Νικολάου. Για τρεις. Μπάλα κατέληξε στο Ζευροσένκο και αυτός την αφήνει στον Τόμιτς. Νέο σουτήριο πόντα από τον Τόμιτς. Μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Έχω την εντύπωση το καλάθι δεν είναι από τον Ιθήμ Μπακατσιά, όπως λέει ο αξιαγάπητος συνάδελφος Στάθης Γαβάκης, αλλά από τον Τόμιτς. Ο Τόμιτς θα περάσει μπάλα στον Μπακατσιά. Το κάρφωμα από τον Παπα-Νικολάου και ότι καλύτερο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Τόμιτς πέρασε την μπάλα πίσω από την πλάτη. Ο Μπακατσιάς τον ακολούθησε και ο Παπα-Νικολάου αλίμονο να χάσει αυτή την καταπληκτική ευκαιρία για να κρεμαστεί στο καλάθι της ρωσικής ομάδος. 80-49. Την μπάλα θα καταλήξει τον Παπα-Νικολάου.
για τον Μπακατσιά. Μπακατσιά με το αριστερό χέρι. 82-49. Οι 16 πόντους της ΤΣΣΚΑ σε αυτό το δεύτερο 20 λεπτό είναι σίγουρα ένα από τα πιο αρνητικά ρεκόρ στην ιστορία της. Μοργκούνοφ. 82-51. Παπα-Νικολάου για τον Νάκιτς. 2 δευτερόλεπτο, ο Νάκιτς για 3 από πολύ μακριά. Την μπάλα ταμπλό Στεφάνι. Το παιχνίδι, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι στην Ελλάδα και την Κύπρο, θα τελειώσει το σημείο αυτό. Ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη νίκη. 82-51.